Καλησπέρα σας. Ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου διοργανώνει τώρα, στο πλαίσιο του 47ου Φεστιβάλ Βιβλίου στο Ζάπιο, εκδήλωση με τίτλο «Ο Κάπα Χιμήρης και οι μελοποίησεις των ποιημάτων του», στη σκηνή Διονύσιος Σολωμός. Είναι μια εκδήλωση για το δάσκαλο πολλών γενεών Κώστα Γεωργουσόπουλο, τον Κάπα Χιμήρη. Θυμηθείτε τον λόγον αυτόν όπως τον καταθέτει στο σημαδιακό χρονικό που έκανε με τον Γιάννη Μαρκόπουλο και τραγουδιστές τον Νίκο Ξυλούρη και τη Μαρία Δημητριάδη. «Στον τάφο θα ήθελα σαν θα πεθάνω, πως ήμουν δάσκαλος να γράψουν πάνω και δίχως λάθη, παρακαλώ». Κορυφαία ονόματα του πολιτισμού μας θα τιμήσουν έναν μεγάλο ομοτεχνό τους. Ο γλωσσολόγος, καθηγητής Γιώργος Μπαμπινιώτης, ο κριτικός και ιστορικός μουσικής Γιώργος Μονεμφασίτης και ο ηθοποιός Γιώργος Κιμούλης. Θα προηγηθεί συναυλία ο Θανάσης Νικόπουλος με το πιάνο του μαζί με τους μουσικούς Γιάννη Γιωβάνο στο βιολοντσέλο, Πλούταρχο Ρεμπούτσικα στο ακορντεόν και τη νέα ερμηνεύτρια Αναστασία Μαλανδρενιώτη, ανέλαβαν να μας παρουσιάσουν τα ποίηματα του Κάπα Χιμήρη που μελοποιήθηκαν από τους Γιάννη Μαρκόπουλο, Γιάννη Σπανό, Ελένη Καραίνδρου που μας τιμά με την παρουσία της εδώ απόψε, από τον Βασίλη Κουμπί και τον Θανάση Νικόπουλο. Τέλος, θα προβληθεί από το αρχείο της ΕΡΤ, Film, στο πλαίσιο της σειράς «Η περιπέτεια ενός ποίηματος» με μελοποίηση ποίημάτων κορυφαίων μας ποιητών από εξέχοντες εξαίρετους συνθέτες μας, με τίτλο «Πολλαπλές αποδημίες», σχολιασμένη από τον Κώστα Γεωργουσόπουλο, αυτή η εκπομπή, σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου, Μανώλη Αναγνωστάκη, Γιώργου Σεφέρη, Νίκου Γκάτσου, Μάνου Ελευθερίου, Άρια Αλεξάνδρου, Γιάννη Καρύμπα, Τάκη Συνόπουλου, Άγγελου Σικελιανού, Κώστα Βάρναλη και του ίδιου του Κάπα Χιμήρη. Παρακαλώ τους μουσικούς να έρθουν. Θανάσης Νικόπουλος πιάνο, Γιάννης Γιωβάνος βιολοντσέλο, Πλούταρχος Ρεμπούτσικας ακορντεόν και η νέα ερμηνεύτρια Αναστασία Μαλανδρενιώτη. Καλώς ήρθατε. Είμαι κι εγώ και οι συνάδελφοί μου, εξαιρετική μουσική και ο Γιάννης ο Γιωβάνης, έτσι, και ο Πλούταρχος ο Ρεμπούτσικας και η Αναστασία η Μαλανδρενιώτη, όπως ακούσατε, με πολύ χαρά και με αίσθημα τιμής μεγάλης για μένα, για το δάσκαλο τον Κώστα τον Γεωργουσόπουλο, που τυχαίνει να είναι και συμπατριώτης μου και τυχαίνει να έχω μάθει από πολύ μικρός σε συνεργασία που είχαμε στο αμφιθέατρο με τον Σπύρο Βαγγελάτο, να με έχει μάθει πάρα πολλά πράγματα. Να αγαπώ την ποίηση, καταρχήν. Με τιμά πάρα πολύ το ότι επέλεξε εμένα να, απόψε να είμαι μαζί σας, να κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα από τραγούδια που έχει γράψει και έχουν μελοποιήσει σπουδαίοι συνθέτες. Και μιλώ κυρίως με αυτό που ανατράφηκα κι εγώ, με το χρονικό και με την κυρία Καραίνδρου, και θα ξεκινήσουμε μαζί με τους συνεργάτες μου από την εποχή της δεκαετίας του 60, όταν ξεκίνησε και ο Κώστας. Θα πάμε έτσι χρονολογικά κι εμείς με τα κομμάτια που θα ακούσετε ενδεικτικά και θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι του Γιάννη του Σπανού, «Τους 10 στρατιώτες». Ο καιρός, άνθυρα παλάσκιας, χλένει γυλιός και στην άλλη άκρη ο κακός εχθρός. Ένα, δυο, τρία, σβήσε το
στη χούφτα μου τον αυγερινό. Στρατιώτες με ένα λοχαγό βγήκανε κυνήγι, πιάσανε λαγό, στρώσανε τραπέζι, ρίξαν τουφεκές, κρέμασαν τη χλένη στις αλιγαριές. Εν δυο τρία πιάσε το χορό, 15 χρόνια έχω να χαρώ. Κι ένας λοχαγός βγήκανε παγάνα, πέρασε ο καιρός. Μείνανε εκεί πάνω στα ψηλά βουνά, πίνανε νεράκι, ζούσανε καλά. Εν δυο τρία παίξε σελπικτή, πες τους να γυρίσουν απ' την εξοχή. Ένα ακόμα τραγούδι που μελοποίησε ο Γιάννης Πανός σε στίχους του Καπαχημίρη είναι το «Μιλάς» της ίδιας εποχής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
ένα τραγούδι που έγινε γνωστό την εποχή εκείνη. Είναι του Βασίλη Κουμπί η μουσική. Λέγεται «Τα καραβάκια». Στο Γαλάτα κάνω σινιάλο απ' το τιμόνι τα καραβάκια στο Μάτα. Την Τραταλεμαρίτσα τη Σκούνα Βαγγελή, Σουλτάνα τη Μαούνα τη Βάρκα Παντελή, Σουλτάνα τη Μαούνα τη Βάρκα Παντελή, την Τραταλεμαρίτσα τη Σκούνα Βαγγελή. Μαρίτσα τη Σκούνα Βαγγελή, Σουλτάνα τη Μαούνα τη Βάρκα Παντελή, Σουλτάνα τη Μαούνα τη Βάρκα Παντελή, την Τραταλέ Μαρίτσα τη Σκούνα Βαγγελή. Μαρίτσα τη Σκούνα Βαγγελή, Σουλτάνα τη Μαούνα τη Βάρκα Παντελή, Σουλτάνα τη Μαούνα τη Βάρκα Παντελή, την Τρακαλέν Μαρίτσα τη Σκούνα Βαγγελή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας θυμίζουμε πράγματα, σας θυμίζουμε. Θα περάσουμε σε μια σπουδαία συνθέτη, την Ελένη Καραΐνδρου. Ενδεικτικά θα πούμε... Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμάμε την παρουσία της εδώ. Πανσέλινος ο έρωτας. Και τώρα καίγομαι,
και τώρα καίγομαι. Και τώρα καίγομαι. Με σκλαβώσες, με λαβώσες και θέλω να πεθάνω. Σε Ελένη Καραΐνδρου είναι το αντινανούρισμα. Τον περσινό χειμώνα.
Σε ένα τραγούδι από ένα έργο του Γιάννη Μαρκόπουλου, το Χρονικό και του Καπαχημίρη, θα σας πω το Γίγαντα. Χρόνια τα πικρά, όπου φωτιά δεν είχε ο κόσμος, στις βαθιές σπηλιές τα λέτρι δεν κατήχε. Μα μια να βγει μια Κυριακή, μια επισημών ημέρα, γεμίσανε τα φύσερα λυτρό τυχόν αέρα. Κατέβηκεν ο Γίγαντας με ένα δαδί στο χέρι, έριξε φώτα στις σπηλιές και χάρηκε τα σκέρι. Έλα. Φωτιά τα σίδεντρα, τα σίδερα ελιγίσαν, η γη σοργώθηκε καλά και τα φυτά ερκαρπίσαν. Πρωί πρωί το πιάσανε το Γίγαντα και πάνε στον Καύκασο, ξημέρωνε τρία πετάνε. Πουλιά μου διαβατάρικα, τι βλέπετε στις στράτες, τι κουβαλάει ο Γίγαντας στις σιδερένιες πλάτες. Οπα. Μπροστά πηγαίνει ο σίδερας με το σφυρί στο χέρι, ξοπίσω του ο κλίδαρας της μοναξιάς του τέρι. Ο πιο μικρός
ο πιο σκυφτός, ο πιο σκληρός στο πλάι. Αυτός κρατάει τα σύνεργα, γελάει μα δε μιλάει. Καρφώσανε το γίγαντα στο βράχο του Καυκάσου. Τρία πουλάκια πέρασαν και του λέγαν στο χάσου. Έλα. Καρφώσανε το γίγαντα στο βράχο του Καυκάσου. Τρία πουλάκια πέρασαν και του λέγαν στο χάσου. Ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε με την Αναστασία, το χρονικό. Ήταν ο τόπος μου. Είναι μια μοναδική ερμηνεία και από τη Μαρία Δημητριάδη, αυτή η συνεργασία του Καπαχημίρη με τον Γιάννη Μαρκόπουλο και από τον Νίκο το Ξυλούρη βεβαίως. Θεωρώ σαν μουσικός ότι είναι σταθμός στο ελληνικό τραγούδι. Αυτή η δουλειά ειδικά. Και μαύρο κρασί, όργονα θέριζα και με τον όμηρο σε τραγουδούσα λαέμα. Πάνω στα κύματα νύχτες ολόκληρες σε σπίτια μου άσπρα γαρίφαλα και τα κορίτσια σεμνά. Είχαν αρμύρα στα χείλη, στα μάτια τους και έκανε την οικουμένη. Και τα παιδιά μου με μια φυσαρμόνικα τα ξελογιά. Σαν το χαμόγελο, όνειρο καθημερινό. Κάποιος τον πούλησε, κάποιος τον ρήμαξε σαν δανεισμένη πραγμάτια. Ευχαριστούμε πολύ. Ένα ακόμα τραγούδι. Όχι από το χρονικό, Κώστα. Τολμώ, αλλά θα το πω με ένα δικό μου τρόπο εγώ. Γιατί το είχα παίξει, είχα προλάβει μικρός με τον Νίκο το Ξυλούρη. Thank you.
γεννηθήκα στο βλεφαρό του κεραυνού. Σβήνω κυλώντας στα νερά, σβήνω κυλώντας στα νερά. Ανέβηκα στην κορυφή της συννεφιάς, σαλτάροντας με τις τριχές του λιβανιού. Πήρα το δρόμο της σποράς, πήρα το δρόμο της σποράς. Προς κεφάλι του σπαθιού είχα τον ύπνο του λαγού, είχα τον ύπνο του λαγού. Αγνάντευα πυρκαγιά της Θεμονιάς, αμήλυτος την ώρα της συγκομιδής, πήρα τα γάρι ζητιανιάς, πήρα τα γάρι ζητιανιάς. Αντάμωσα το χαρό της ξερολιθιάς, το άλογο στα λωνινά ψυχομαχή. Πήρα τα γάρι ζητιανιάς, πήρα τα γάρι ζητιανιάς. Ευχαριστούμε, Κώστα. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα σας πούμε ένα κλασικό τραγούδι. Έχει γίνει viral, όχι την εποχή όπως λέμε σήμερα, δηλαδή την εποχή, αλλά τραγουδήθηκε από όλο τον κόσμο, πραγματικά από όλους τους Έλληνες, όπου γης, και είχα την τύχη να το δω αυτό με τον Γιάννη τον Μαρκόπουλο που περιοδέψαμε σε όλο τον κόσμο. Είναι το καφενείο «Είναι η Ελλάς». Ο Σαλτιμπάκος πουλά τα νούμερα φτηνά, δραχμή τα ακροβατικά, οι αλυσίδες δωρεάν, το πίδημα θανάτου δυο δραχμές.
δραχμές. Το πείδημα θανάτου δυο δραχμές χωρίς σκηνιά. Περάστε κόσμε, περάστε κόσμε, περάστε κόσμε, περάστε κόσμε. Ασώματος η κεφαλή, πέραστε κόσμε, τη βρήκανε στην Αφρική. Καπνίζει, πίνει και πονά, τρελαίνεται για μουσική. Χορεύει με τα μάτια δυο δραχμές. Χορεύει με τα μάτια δυο δραχμές, ποιος θα τη δει. Περάστε κόσμε, περάστε κόσμε, περάστε κόσμε, περάστε κόσμε. Στο καφενείο η Ελλάς, η θεατρίνη μας επιλύνει και κεριά. Την Γκόλφο παίζουν στα παιδιά, φουστανέλες δανεικές και δάκρυ πληρωμένο δυο αυγά. Και δάκρυ πληρωμένο δυο αυγά και τρεις δραχμές. Περάστε κόσμε, περάστε κόσμε, περάστε κόσμε, περάστε κόσμε, περάστε κόσμε. Είχα την τιμή να μου δώσει μερικούς στίχους που του είχα ζητήσει για μια δουλειά που είχα κάνει τότε με την Πέμπτη Ζούνη, ο Κώστας. Ένα τραγούδι, αυτό έχει κυκλοφορήσει στο CD, στα τραγούδια του Έρωτα για τις θάλασσες, που λέγεται «Σα χήμαρος». Να το θυμηθείς, Κώστα. Δεν την αντέχω την ομορφιά σου που με λαμπάδιασε. Σαν πυρκαγιά με πυρπολείς, σαν χήμαρος με πνίγεις, σαν νυχτολούδο με κλείς και σαν λωτό μ' ανοίγεις. Thank you.
το μέλι στη γερίθρα ζουμπούλη μύρισε. Δεν την αντέχω την ομορφιά σου που με πλημμύρισε. Σαν πυρκαγιά με πυρπολείς, σαν χυμαρός με πνίγεις, σαν νύχτο λούλουδο με κλείς και σαλωτό μ' ανοίγεις. Σαν πυρκαγιά με πυρπολείς, σαν χυμαρός με πνίγεις, σαν νύχτο λούλουδο με κλείς και σαν λωτό μ' ανοίγεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Κώστα. Να γυρίσουμε σε ένα του Γιάννη Μαρκόπουλου τραγούδι. Από τους πιο ωραίους στίχους που έχει γράψει, θεωρώ, Κώστας. Χίλιο τραγουδισμένο. Χίλια μύρια κύματα, τραγουδάμε μαζί. Θα χαρούμε πολύ. Πάμε. Ώρες, ώρες, με ρεύουμε με τη χορδή.
πάντα στη μαστίχα του πενεύει την Ελένη. Μασώντας τη μαστίχα του πενεύει την Ελένη κι άλλοτε την τζαβέλε να τραβάει στο χώρο, στο χώρο. Θα τελειώσουμε το αφιέρωμα αυτό απόψε με ένα τραγούδι που δεν έχει κυκλοφορήσει, είναι ανέκδοτο, Κώστα. Το έχεις, το έχω δώσει βέβαια από την παράσταση με την Πέμπτη Ζούνη που είχαμε κάνει. Είναι το «Μποτίλια στο νερό». Είναι δικό μου, γι' αυτό δεν σας λέω. Βροχερό ξερονίσει κι εγώ στο σκαμπό να βαγώσω. Στα ράφια το τέμ τα μπουκάλια κι ο μπάρμαν θεός σκοτεινός. Κι ο μπάρμαν θεός σκοτεινός. Τιμήσω άδεια μου μποτίλια, πετάω στο νερό να ταξιδέψει χίλια μίλια, να βρει δύο διψασμένα πιούνε το άλλο μου μισό. Το σπίτι μια όαση ψάχνω να βρω. Σαρώνει σιμούν το κρεβάτι κι ο Λίβας τρυπά το μυαλό. Σαρώνει σιμούν κρεβάτι κι ο Λίβας τρυπά το μυαλό. Τη μισό άδεια μου μποτίλια πετάω στο νερό
νησί. Κι εγώ στο σκαμπό ναυαγός, στα ράφια το τέντα μπουκάλια, κι ο μπάρμαν θεός σκοτεινός, στα ράφια το τέντα μπουκάλια, κι ο μπάρμαν θεός σκοτεινός. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευελπιστώ, θέλω να σας πω κάτι. Απόψε η βραδιά ήταν να τραγουδήσει ο Μανώλης Μητσιάς, ο οποίος στέλνει την αγάπη του σε όλους. Με πήρε τηλέφωνο, πραγματικά ήταν αδύνατο να έρθει για λόγους ξεκούρασης. Είχε περάσει ένα θέμα υγείας σοβαρό και μου είπε, δεν το είπα ούτε στον κύριο Γεωργουσόπουλο αυτό, ότι ευελπιστεί να κάνει ένα αφιέρωμα ολόκληρο στον Κώστα. Τον αγαπά πάρα πολύ, αγαπά πάρα πολύ τη δουλειά του. Όποτε μπορέσουμε και το οργανώσουμε καλά, 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 έτσι όπως είχε γίνει στο Μέγαρο παλιά. Σας ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Ακολουθεί βεβαίως η συζήτηση με πολύ σπουδαίους ανθρώπους να μιλήσουν. Για τον Κώστα Γεωργουσόπουλο θα μιλήσουν τώρα ο γλωσσολόγος, καθηγητής Γιώργος Μπαμπινιώτης, ο κριτικός και ιστορικός μουσικής Γιώργος Μονεμβασίτης, ο ηθοποιός Γιώργος Κιμούλης. Τη συζήτηση συντονίζει ο συγγραφέας, σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Βιβλίου, κύριος Γιάννης Σολδάτος. Το οργανώσαμε πολύ καλά, αλλά ο Θεός δεν οργάνωσε κάτι καλά με την υγεία του Μανώλη. Χίλια μύρια κύματα μακριά τα ευαλή και τρεις Γιώργηδες βρέθηκαν δίπλα μου για να τιμήσουν ένα Γεωργουσόπουλο. Στο φιλμάκι που θα δείτε υπάρχει και ένα τέταρτος Γιώργος, ο Γιώργος ο Καραβασίλης, ο οποίος σχεδόν είχε θεοποιήσει αείμνηστος πια, είχε θεοποιήσει τον Κώστα Γεωργουσόπουλο. Γιώργο Μονεμβασίτη, να σου δώσω πρώτο το λόγο. Ανουλάχη. Αμαλάχη. Εγώ να. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Νιώθω ότι υπήρξα, ότι είμαι ένας τυχερός άνθρωπος. Όχι βεβαίως μόνον επειδή απόψε απολαμβάνω την τιμή να είμαι ομοτράπεζος με δύο σπουδαίες προσωπικότητες που πολύ θαυμάζω και εκτιμώ, τον Γιώργο και τον Γιώργο, Γιώργος και εγώ, οποία πρωτοτυπία. Νιώθω ότι είμαι πραγματικά τυχερός επειδή ευτύχησα να έχω στη ζωή μου σπουδαίους δασκάλους. Δασκάλους όχι με μόνο το Δέλτα κεφαλαίο, αλλά με κεφαλαία όλα τα γράμματα της μοναδικής αυτής λέξης. Ακόμη πιο τυχερός αισθάνομαι όσο συνειδητοποιώ ότι οι δάσκαλοι αυτοί με τίμησαν και όσοι είναι εν ζωή με τιμούν με τη φιλία τους. Οφείλω πιστεύω τα πάντα σε αυτούς τους δασκάλους μου. Από τον Θεοδόση Τάσιο, στα σπουδαστικά μου χρόνια στο Πολυτεχνείο, και τον Παύλο Ζάνα, όταν άρχισα να νιώθω και να μετράω τη ζωή, κυρίως αυτόν τον δεύτερο, που με έμαθε να σκέφτομαι και τον οποίο θεωρώ πνευματικό μου πατέρα, έως τον Τίτο Πατρίκιο, τον Μάνο Ελευθερίου και τον Κώστα Γεωργουσόπουλο, που έχουμε τη χαρά να βρίσκεται απόψε μαζί μας. Συνήθως είναι οι δάσκαλοι αυτοί που εγκομιάζουν κάποιο μαθητή επαινώντας τα επιτεύγματά του. Απόψε εδώ οι ρόλοι αντιστράφηκαν και εγώ, ο μαθητής, έχω το προνόμιο, τη χαρά και την τιμή να πενέψω το δάσκαλό μου Κώστα και να μιλήσω για αυτόν.
Αποφεύγω να απαριθμίσω τις ιδιότητες του που είναι τόσο πολλές που θα μας πάρει χρόνο. Αφήστε που μπορεί να ξεχάσω και μερικές. Άλλωστε, ό,τι και να σας πω για τις ιδιότητες του αυτές, θα πείτε ομόφωνα, μας τα είπαν κι άλλοι. Γι' αυτό εγκαταλείπω τις εισαγωγικές πολυλογίες και αγκαλιάζω αμέσως το θέμα που είναι, όπως γνωρίζετε, η μελοποιημένη ποίηση. Ίσως όμως δεν γνωρίζετε ότι ο Κώστας, που απόψε συγκεντρωθήκαμε εδώ για να τιμήσουμε την προσφορά του, δεν συμφωνεί με την αναγκαιότητα της μελοποίησης της ποίησης. Δεν ξεχωρίζει την ποίηση που έχει γράψει από τους στίχους του που έγιναν τραγούδια. Τα διακρίνει όλα η ίδια γλώσσα, η ίδια κοινή λογική, η ίδια ιδεολογία. Όπως έχει δηλώσει, τα τραγούδια μου ακουμπάνε γερά όσο μπορώ και όσο μπορώ να έχω αυτού του είδους την ευαισθησία πάνω στα κοινά θέματα της ποίησης, είτε αυτά είναι λαϊκά θέματα, είτε είναι λόγια θέματα. Ο έρωτας, ο θάνατος, η μοναξιά, η εγρήγορση. Αυτά είναι τα θέματά μου. Δεν θα σας μιλήσω λοιπόν απόψε για μελοποιημένα ποίηματα του Κώστα Γεωργουσόπουλου, γιατί τέτοια δεν υπάρχουν, αλλά για τους μελοποιημένους στίχους του, αυτούς που τεκμηριώνονται στην ελληνική δισκογραφία. Το όνομά του πρωτοεμφανίζεται στη δισκογραφία το 1963. Δίσκο 45 στροφών περιέχει τα τραγούδια «Απάνω στο τιμόνι» και «Γύρισε ξανά», με τη μουσική υπογραφή του Γιάννη Μαρκόπουλου και την ερμηνευτική υπογραφή της Βούλας Πάλα, η αίριας τότε των ειδοπρεπών τραγουδιών. Η αισθητική των τραγουδιών αυτών είναι μεν λαϊκή, αλλά και συγγενική με αυτήν του νέου κύματος που έμελε να κυριαρχήσει, τουλάχιστον στους νέους, τα επόμενα χρόνια. Και το νέο κύμα υπηρετούσαν τα τραγούδια σε στίχους Κώστα Γεωργουσόπουλου που εμφανίστηκαν δισκογραφημένα τα επόμενα χρόνια, αρχής γενομένης με τα «Μια φυσαρμόνικα» και «Στάσου λίγο», τα οποία επίσης εκδόθηκαν σε δίσκο 45 στροφών το 1965 με μουσική του Γιάννη Σπανού και ερμηνεύτρια την Κέτη Χωματά. Ειδικά το «Μια φυσαρμόνικα» είναι ένα πολύ όμορφο τρυφερό τραγούδι που δεν λησμονιέται. Ακολούθησαν και άλλα τραγούδια στην αισθητική εκείνης της ανεπανάληπτης εποχής με μουσικές του Μαρκόπουλου και του Σπανού, αλλά και του Γιώργου Κοντογιώργου και του Βασίλη Κουμπί, με ερμηνευτές την Κέτη Χωματά, την Αρλέτα, τον Μιχάλη Βλεολάρη, τη Μέρη Δαλάκου, τη Σούλα Μπριμπίλη, τον Σταμάτη Κόκοτα, τον Γιώργο Μαρίνο και τον Δημήτρη Μητροπάνο. Ναι, καλά ακούσατε, τον Δημήτρη Μητροπάνο. Ήταν το 1968 όταν εκδόθηκε σε δίσκο 45 στροφών το τραγούδι «Όταν κλαίει ένας άντρας» με μουσική του Βασίλη Κουμπί και ερμηνευτή τον Μητροπάνο, αν όχι στην πρώτη, σίγουρα σε μια από τις πρώτες ηχογραφήσεις του. Ήταν ένα αδρό λαϊκό ζεϊμπέκικο από αυτά που καθιέρωσαν αργότερα τον λαϊκό τραγουδιστή. Τέσσερα τετράστιχα δίχως εποδό, ιδού ενδεικτικά το πρώτο. «Όταν κλαίει ένας άντρας, ας την πόρτα ασφαλιστεί. Μην τρυπώσει ξένο μάτι, μες στην κάμαρη να δει». Η καριέρα του στιχουργού Κώστα Γεωργουσόπουλου τελείωσε ουσιαστικά στα τέλη της δεκαετίας του 1960-1970. Και η σκυτάλη παραδόθηκε τότε σε έναν άλλο στιχουργό με άλλη ιδεολογία και άλλες προθέσεις. Τον Κ.Χ. Μύρη. Ο Κώστας Γεωργουσόπουλος, στα πρώτα χρόνια της περίλαμπρης και ζηλευτά καρποφόρας διαδρομής του, συνήθιζε να χρησιμοποιεί ψευδόνυμα για να κρύψει τις άλλες, τις ήδη γνωστές ιδιότητές του, ώστε να μην επηρεάζονται οι αποδέκτες των μηνυμάτων που εξέπεμπε από τις ιδιότητές του αυτές. Έτσι, λόγου χάρη, όταν εμφανίστηκε ως σχολιογράφος με το ψευδόνυμο Πορφύριος, έκρυβε με αυτό από τους αναγνώστες του τις άλλες ιδιότητές του. Εισέπρατε έτσι τις αντιδράσεις που προκαλούσαν τα γραφτά του από αυτήν και μόνο την ενασχόλησή του και όχι συνδυαστικά με τις άλλες. Όταν λοιπόν ετοίμαζε με τον Γιάννη Μαρκόπουλο το Χρονικό, το πρώτο σπουδαίο και ολοκληρωμένο στιχουργικό έργο του, επινόησε το ψευδόνυμο Κ.Χ. Μύρης. Με αυτό έστειλε τους στίχους του στη λογοκρισία και το κράτησε έκτοτε και ως γουρλίδικο, αλλά και για το συμβολισμό που εμπεριέχει. Το Κ.Χ. Μύρης υποδηλώνει το δυσυπόστατο του ελληνισμού και του χριστιανισμού. Αυτό που ήταν πραγματικά ο καβαφικός Μύρης. Μύρης, ανωτελεία, Αλεξάνδρεια του 340 μετά Χριστόν, είναι, θυμίζω, ένα από τα αναγνωρισμένα
ποίηματα του Αλεξανδρινού. Ένα ποίημα που γράφτηκε το 1929. Το ψευδώνυμο Μύρης εκφράζει απολύτως την ιδεολογία του Κώστα Γεωργουσόπουλου. Όπως έχει και ο ίδιος πει, είναι τα δυο του πόδια. Το ένα κουμπάει στην Ανατολή, το άλλο στη Δύση. Το ένα κουμπάει πάνω στον τάφο του Απόλλωνα, το άλλο πάνω στον τάφο του Διόνυσου. Το κάπα του ψευδονύμου αποτελεί ασφαλώς το αρκτικόλεξο του Κώστας, ενώ το χ το αρκτικόλεξο του ονόματος του πατέρα του, που ήταν Χρήστος. Ήταν και αυτός εκπαιδευτικός. Ο Σκάπα Χιμήρης εμφανίζεται στη δισκογραφία συνεργαζόμενος σε κύκλους τραγουδιών με τον Γιάννη Μαρκόπουλο, Χρονικό, Ιθαγένεια, Σιρήνες, την Ελένη Καραΐνδρου, που έχουμε τη χαρά να είναι απόψε μαζί μας, η Μεγάλη Αγρυπνία, τον Γιάννη Νι Ζουγανέλη, Ατρίδες, και σε μεμονωμένα τραγούδια συνεργαζόμενος με τον Νίκο Ξηδάκη, τον Χρήστο Θηβαίο, τον Θανάση Νικόπουλο, που επιμελήθηκε το απόψινό μουσικό πρόγραμμα που απολαύσαμε, τον Κώστα Λιβαδά, τον Βασίλη Δημητρίου και τον Μίκη Θεοδωράκη. Κάποιοι από αυτούς, όπως ο Λιβαδάς και ο Δημητρίου, μελοποίησαν μεταφράσεις του αρχαίων κειμένων. Κορύφωμα αυτών των συνεργασιών αποτελεί το τρίπτυχο Χρονικό, Ιθαγένεια, Μεγάλη Αγρυπνία, το οποίο άνθησε από τον ποιητικό λόγο του Κάπα Χιμήρη και επιβεβαιώνει ευτυχισμένες πραγματικά στιγμές όλων των εμπλεκομένων. Και σε αυτό αξίζει να αναφερθούμε εκτενέστερα. Όπως δηλώνει ο ίδιος ο πλαστουργός του λόγου, προσπάθησε με τους στίχους του εκείνης της εποχής να σχεδιαγραφήσει την τραυματική περιπέτεια του ελληνισμού. Στίχοι και μουσικές των τριών αυτών έργων πλάστηκαν κατά την πενταετία 1967-1972. Μια πενταετία δύσθηνη για την Ελλάδα που ζούσε υπό την ανελευθερία που είχε επιβάλει η Χούντα των Συντερματαχών. Το Χρονικό αποτέλεσε ένα νέο ξεκίνημα και για τους δύο δημιουργούς του, αλλά και για τους δύο ερμηνευτές του. Ο στιχουργός αρχίζει να χαρτογραφεί την επώδυνη πορεία του ελληνισμού, εστιάζοντας σε αυτό στον 20ο αιώνα. Φανερό αυτό από τις χρονολογίες που συνοδεύουν τους περισσότερους από τους στίχους του γι' αυτό. Ο συνθέτης τραγουδοποιός εφαρμόζει σε αυτό για πρώτη φορά ολοκληρωμένα το πολυσυζητημένο μουσικό του δόγμα και όραμα «Επιστροφή στις ρίζες». Οι δυο του τραγουδιστές, ο Αρχάγγελος της Κρήτης Νίκος Ξυλούρης και η εκφραστικότατη Μαρία Δημητριάδη, ως μέρη αναφέρεται στην πρώτη έκδοση, θυμίζω, για πρώτη φορά αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας τέτοιο ερμηνευτικό φορτίο. Και τα κατάφεραν θαυμαστά. Ήταν πραγματικά υπέροχοι, μοναδικοί. Σύμφωνα με το ιστορικό του έργου, η δημιουργία του άρχισε τον Μάρτιο του 1967 με σκοπό να παρουσιαστεί στον μουσικό Αύγουστο εκείνης της χρονιάς στον Λυκαβητό. Ο αρχικός πυρήνας ήταν 8 τραγούδια. Λίγο από την 20, πριν από την 21η Απριλίου πρόβαρε τα τραγούδια η Μαρία Φαραντούρη. Με το πραξικόπημα ανατράπηκαν όλοι οι σχεδιασμοί. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος έφυγε για το Λονδίνο, την Ελλάδα εγκατέλειψε και η Μαρία Φαραντούρη. Ο Μαρκόπουλος είχε μαζί του μια πρόχειρη μαγνητοφώνηση με πιάνο και φωνή, τραγουδούσε ο ίδιος, από την οποία το άκουσαν πολλοί Έλληνες που είχαν καταφύγει στην Ευρώπη, όπως η Ασπασία Παπαθανασίου, ο Μάριος Πλωρίτης, ο Τάκης Λαμπρίας, ο Βασίλης Βασιλικός. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα ο Μαρκόπουλος το 1970, το έργο συμπληρώθηκε με 4 τραγούδια. Το π.χ., το τραγούδι του Προμηθέα, όπως πληροφορεί ο στιχουργός, όπου 3 σταυρώνουν τον Τιτάνα και ο τίτλος αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στο Προ-Χριστού και το Παραδείγματος Χάριν, τα Λιονταρόπουλα, ένα νανούρισμα το οποίο ο Κώστας αφιέρωσε στην κόρη του που είχε γεννηθεί εκείνη τη χρονιά, το Καφενείο Νιελάς και το τραγούδι «Πώς να τραγουδήσω» που προοριζόταν ως το τελευταίο του κύκλου. Το ολοκληρωμένο πλέον έργο με τα 12 τραγούδια υπευλήθη στην παντοδύναμη τότε λογοκρισία, η οποία το επέστρεψε με την ένδειξη «Απαγορεύεται» σε 2 από τα τραγούδια του. Το «Μια νύχτα στα Μεσόγεια», ωραίο ζεϊμπέγικο, και το 1945 «Σαν τέλειωσε ο πόλεμος», που και τα 2 συμπεριελήφθηκαν στην επανέκδοση του έργου, πολύ αργότερα στη μορφή του δίσκου Ακτίνας, στην πρωτόλια μορφή τους, αυτή του οδηγού πιάνο φωνή. Εν τω μεταξύ,
Ο Γιάννης Μαρκόπουλος είχε εντοπίσει τον Νίκο Ξυλούρη στην Κρήτη και τον είχε πείσει να έρθει στην Αθήνα για να συμμετέχει στην ηχογράφηση του έργου. Το έργο εκδόθηκε δισκογραφημένο στα τέλη του 1970. Η ανταπόκριση ήταν απροσδόκητη. Συνάμα όμως συνέβαλαν σε αυτό οι ερμηνείες του χρονικού στην Μπουάτ Λίδρα, στην οποία κάθε βράδυ συνέρεαν πλήρη φοιτητών, ανήσυχων πολιτών και διανοούμενων. Μπορεί το καφενείο η Ελλάς να ξεσήκωνε τους ακροατές με τον επικό και στροβιλιστικό του χαρακτήρα, είναι σε 3/4 στο ρυθμό του βάλς δηλαδή, όμως όλα τα τραγούδια προκαλούσαν αυθόρμητη συγκίνηση και ενθουσιασμό με τους ρωμαλαίους στίχους τους και τη γνήσια ελληνική μουσική τους. Στίχοι ενδεικτικοί από το δεύτερο τραγούδι του κύκλου 1922 «Στους χρόνους της καταστροφής». «Στους χρόνους της καταστροφής, 22 και πέρα, φωνιάδες παραμόνευαν το γέρο μου πατέρα. Οι τείχοι γέμιζαν αυτιά, οι νύχτες κρύα μάτια, οι πόρτες κρύβανε φωνές, σκιές στα σκαλοπάτια». Είναι ένα πολύ κανείς βεβαίως πως το επέτρεψε και αυτό η λαγοκρισία. Μύρης και Μαρκόπουλος συνειδητοποίησαν μετά την αναπάντεχη επιτυχία την υποχρέωση της συνέχειας και αυτή ήρθε φυσιολογικά και αβίαστα. 1972. Μέσα σε αυτή τη χρονιά πλάθεται, ηχογραφείται και δισκογραφείται η Ιθαγένεια. Οι στιχουργικές αναζητήσεις του Κάπαχη Μύρη εκτείνονται σε ένα ευρύτερο φάσμα ιστορικό και γεωγραφικό του ελληνισμού και ποιος ποιητής δεν θα ζηλέψει αυτούς τους στίχους του. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος βρίσκεται εκείνη την εποχή σε έναν διαρκή δημιουργικό πριαπισμό. Η φωνή του Ψαρονίκου που σηκώνει όλο το βάρος της ερμηνείας εξ ουρανού πορεύεται. Συγκλονιστικά αποκαλυπτική πραγματικά αυτή η ερμηνεία του. Άξια συνοδοιπόρος όπου και όταν χρειαστεί η Μέμη Σπυράτου. 9 πειρακτωμένα τραγούδια έρχονται σε μια εποχή προάγγελο έντονων πολιτικοκοινωνικών εκρήξεων και γίνονται λάβαρο, γίνονται σύνθημα, γίνονται φλόγα έτοιμη να βάλει φωτιά στη θριαλίδα. Ένα ακόμη εμβληματικό για την ελληνική τραγουδοποία έργο έχει γεννηθεί. Λόγος δωρικός, όσο ποτέ αφού αφουγκράζεται τους αρχαίους τραγικούς και μουσική γήινη και ουράνια όσο ποτέ που νιώθει την ανάσα του Πάνα και του Απόλλωνα συνδυάζονται ιδανικά για να σμιλέψουν μικρές αδαμάντινες ψηφίδες που ανασυνθέτουν την ουσία της έννοιας ελληνισμός μέσα στη χωροχρονική και πολιτισμική του διάσταση. Όποιος διαλέξει ένα από τα τραγούδια του κύκλου ως το καλύτερο, από το αρχικό «Γεννήθηκα» ως το καταληκτικό «Τη μέρα της Πεντηκοστής», πιστεύω ότι αδικεί όλα τα άλλα. Σε όλα αυτά, ας μου επιτραπεί να προσθέσω, γιατί αξίζει η αναφορά, κάποια από τα ονόματα των μουσικών που συμμετείχαν στην ηχογράφηση ερμηνεία, καταθέτοντας όλη τη δεξιότητα και κυρίως την ευαισθησία τους. Δεσποτίδης, Διακογιώργης, Φάμπα, Στενίδης, Στεφανίδης, Γιάννης Ξυλούρης, Καρνέζης, Γκίνος, Ταχιάτης, Ρουδουσάκης. Αυτοί που ξέρουν, αναγνωρίζουν φαντάζομαι μια μικρή μουσική εθνική Ελλάδας της εποχής και τι να πει κανείς για το φιλοτεχνημένο από τον μεγάλο Δημήτρη Μηταρά εξώφυλλο. Ίδια χρονιά ήταν, 1972, όταν η μουσική της Ελένης Καραΐνδρου συναντήθηκε με τους στιχουργικούς παλμούς του Κάπαχη Μύρη. Γεννήθηκε έτσι η μεγάλη αγρυπνία. Οι ευαίσθητοι στίχοι κουβαλούσαν τη γνωστή ελληνικότητα του δημιουργού που σε χρόνους χαλεπούς αποκτούσε άλλη δυναμική. Λιγότερο αλληγορική από αυτούς που γράφτηκαν για το χρονικό και την Ιθαγένεια, αλλά πάντα διεγερτική, εύγλωτα υπαινικτική και εμφορούμενη από πίστη και αγωνιστικό πνεύμα. Ήταν η πρώτη ολοκληρωμένη μουσική κατάθεση της Ελένης Καραΐνδρου και η αδιαπραγμάτευτη πρώτη τεκμηρίωση των εξαιρετικών χαρισμάτων της. Οι ήχοι και οι ρυθμοί, γνήσια ελληνική, ισορροπούν με σιγουριά ανάμεσα στο έντεχνο και το παραδοσιακό, με εθνομουσικολογικά χαρακτηριστικά και τέριαξαν ζηλευτά με τα λόγια. Η εθνομουσικολογία αποτελεί ένα από τα ιδιαίτερα γνωστικά αντικείμενα της Ελένης. Τα τραγούδια απογείωσε με τις επικές στιβαρές ερμηνείες της η Μαρία Φαραντούρη, που για πρώτη φορά απατούσε, σε εισαγωγικά η λέξη αυτή για να μην παραξηγηθεί, σε ολοκληρωμένη τα Ελληνόπουλα και το αντινανούρισμα που ακούσαμε, 10 και οι χαρές του ακροατή που μπόρεσε να εκτιμήσει την πραγματική αξία του έργου.
Μέχρι την προσφορά του με τη μορφή του καταναλωτικού αγαθού, το έργο είχε και τη δική του μικρή περιπετειώδη ιστορία. Τη συνοψίζει με τα ποιητικά λόγια της η Ελένη. Η στίχη και η μουσική της Μεγάλης Αγρυπνίας γράφηκαν το 1972 για να τραγουδηθούν από τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη τη φορτωμένη Νήμες Σκληρές. Η ηχογράφηση της ορχήστρας έγινε στην Αθήνα και ανταμώθηκε με τη φωνή της Μαρίας στο στούντιο Apple του Λονδίνου το 1973 σε μέρες οργής. Το ηχογράφημα, με εξώφυλλο ζωγραφισμένο από τον μοναδικό Γιάννη Τσαρούχη, εκδόθηκε τελικά το 1971 και μάλλον αδικήθηκε από τη δισκογραφική υπερπαραγωγή εκείνης της εποχής. Η Μεγάλη Αγρυπνία αποτέλεσε τον μοναδικό κύκλο τραγουδιών της Ελένης Καραΐνδρου, αυτή αφοσιώθηκε έκτοτε στη σύνθεση μουσικής για τον κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση, τομέα στον οποίο αναμφίβολα μεγαλούργησε. Κώστας και Ελένη όμως συναντήθηκαν μια ακόμη φορά, τόσο διαφορετική αυτή. Ήταν το 1990. Ο Θοδόδωρος Αγγελόπουλος, ετοιμάζοντας την επόμενη ταινία του «Το μεραιτέωρο βήμα του Πελαργού», ζήτησε από την Ελένη, μόνιμη συνεργάτηδά του, ένα λαϊκό τραγούδι. Ο Κώστας της έδωσε στίχους αποστιασιοποιημένους από τον ελληνοκεντρισμό που χαρακτήριζε τους μέχρι τότε δικούς του. Η Ελένη τους χάρισε γνήσια μουσική και έτσι ο έρωτας έγινε πανσέλινος. Ένα πανέμορφο, συγκλονιστικό, σπαραχτικό ερωτικό τραγούδι με τις στροφές και την επωδό του, το ρεφρέν στα νέο ελληνικά θυμίζω, στο ρυθμό του γοργόριθμου τσιφτετελιού που ευτύχησε και στην ερμηνεία του από τη Χαρούλα Αλεξίου. Στίχη απέριτη και αυθεντική που θα του ζήλευε ο Μάρκος Βαμπακάρης, μουσική ανεπιτίδευτα λαδική που θα τη ζήλευε ο Βασίλης Τσιτσάνης. «Με σκλάβωσες, με λάβωσες και θέλω να πεθάνω για να έχω τη λαβωματιά στον κάτω κόσμο συντροφιά και να ποθώ παράφορα τον κόσμο τον απάνω». Πανσέλινος ο έρωτας. Αχ, γιατί να μην γράφονται πια σήμερα τέτοια τραγούδια. Ολοκληρώνοντας το λογίδριό μου, πρέπει να σας μιλήσω για έναν ακόμη στιχουργό. Μια στιχουργό πιο σωστά. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά ο Κώστας Γεωργουσόπουλος έχει εμφανιστεί ως στιχουργός με γυναικείο ψευδώνυμο. Τους στίχους τους οποίους έγραψε για τα τραγούδια που συνέθεσε ο Γιάννης Πανός για το περίφημο αξιαγάπητο παιδικό θεατρικό έργο «Ο Μορμόλης», 1974 θυμίζω, «Πόρτα», αχ, η παιδική σκηνή της Ξένιας Καλογεροπούλου, τη θυμίζω τώρα. Τους στίχους λοιπόν για το Μορμόλη τους υπέγραψε με το όνομα Εύα Κυριαζή. Είχε γεννηθεί πριν λίγα χρόνια η μοναχοκόρη του Εύα, της αφιέρωσε ως καλός πατέρας τους στίχους, πήρε το όνομά της, πήρε και το πατρικό όνομα της μητέρας του που ήταν Κυριαζή και έτσι έπλαζε την Εύα Κυριαζή. Και αυτό γιατί δεν επιθυμούσε να εμπλακεί η νέα αυτή ιδιότητά του, του στιχουργού παιδικών τραγουδιών δηλαδή, με τις άλλες κύριες ιδιότητες με τις οποίες είχε καθιερωθεί. Την ποίηση, την υψηλή στιχουργική, την κριτική και τη μετάφραση. Και στην επόμενη ανάλογη περίπτωση υπέγραψε ξανά ως Εύα Κυριαζή. 4 χρόνια αργότερα συνέβη αυτό. Πάλι για την παιδική σκηνή της Ξένιας Καλογεροπούλου, οι στίχοι του έγιναν τραγούδια από τον Νίκο Κυπουργό για το θεατρικό έργο «Μιχάλης ο Σφυρίχτρας». Μολονότι πολυγραφότατος δεν επαναλαμβάνεται. Μολονότι καθιερωμένος δεν επαναπάβεται, αλλά συνεχίζει ακαταπώνητος να μας χαρίζει απλόχερα τη σοφία του μυαλού του και την εφορία του περιούσιου λόγου του. Συνεχίζει να μας χαρίζει τα αγαθά της γνώσης και της εμπειρίας του. Να ευχαριστήσουμε τον δάσκαλο Κώστα Γεωργουσόπουλο για όλα αυτά. Φτωχό μοιάζει. Πιο ταιριαστό για την περίπτωσή του είναι φρονό το «Τον ευγνωμονούμε». Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μνημονασίτη. Φαντάζομαι ο Κώστας Γεωργουσόπουλος να αισθάνεται κάπως καλά απόψε, που μετά από 200 χρόνια από τον ξέρω, τον βλέπουμε πάντα επάνω να μιλάει για όλους και για όλα και απόψε είναι από κάτω και μιλάμε εμείς για αυτόν. Ο λόγος τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Γιώργο Κιμούλη. Καλησπέρα σας και από μένα. Τον κύριο Γεωργουσόπουλο, τον Κώστα για μένα,
Τον βλέπω πρώτα απ' όλα μετά από τόσα χρόνια ως φίλο. Σας ζητώ συγγνώμη όμως, αλλά για τη φιλική μου σχέση μαζί του δεν μπορώ να σας μιλήσω. Όταν το προσωπικό εκφράζεται δημόσια, πολλές φορές μικραίνει το ίδιο το συνέστημα που έχεις για τον άλλον. Και δεν το αξίζει ούτε εκείνος ούτε εγώ. Η φιλία μας αφορά καθαρά και μόνον εμάς τους δύο. Ούτε βεβαίως μπορώ να τολμήσω να μιλήσω για τον κύριο Γεωργουσόπουλο, μεταφραστή των παραστάσεων που έπαιξα ή σκηνοθέτησα, αλλά και άλλων τόσων μεταφράσεών του που έχω διαβάσει και μελετήσει, ή να μιλήσω για τον ποιητή Κώστα Γεωργουσόπουλο, πολύ δε περισσότερο τον Κώστα Γεωργουσόπουλο, φιλόλογο δάσκαλο. Μου το απαγορεύει ο αξιακός μου κώδικας από τη στιγμή που βρίσκομαι δίπλα στον κύριο Παμπινιώτη και στον κύριο Μονεμβασίτη. Θα μπορούσα λοιπόν να μην βρίσκομαι εδώ απάνω, αλλά να είμαι κάτω μαζί σας. Η αιτία όμως που κάθισα σε αυτή τη θέση είναι μία προτροπή. Μία προτροπή που θα ήθελα να διατυπώσω δημόσια. Μία προτροπή που αφορά τον Κώστα Γεωργουσόπουλο ως κριτικό θεάτρο. Ίσως σε κάποιους είναι γνωστή η σχέση που έχω με τους νέους θεατρικούς κριτικούς. Αρκετές φορές έχω συγκρουστεί μαζί τους, ίσως και με τρόπο όχι και τόσο ευγενικό εκ μέρους μου. Δεν είναι ο τόπος να ζητήσω συγγνώμη εδώ και ίσως δεν αποκλείεται να μην είναι και αναγκαίο. Τη θέση μου ως προς το τι σημαίνει κριτική θεάτρου την έχω επαναλάβει πολλές φορές. Από τη στιγμή που οι κριτικοί δεν έχουν καταλάβει ποιος είναι ο βασικός τους ρόλος, γκρεμοτσακίζει και θρηματίζει μία τέχνη που εκ φύσεως είναι εθνησυγενής. Η κριτική του θεάτρου είναι η ιστορική μιας εθνησυγενούς τέχνης. Η θεατρική πράξη παράγεται την ίδια στιγμή που καταναλώνεται από το θεατή της. Έχει απόλυτη σχέση με τον παρόντα χρόνο. Γεννιέται και πεθαίνει τη στιγμή της γέννησής της. Και ο θεατής ρουφάει την ανάσα της παράλληλα με τον επιθανάτιο ρόγχο της. Μια τέτοια ακραία παροντοποίηση δεν έχει ανάγκη διαμεσολαβητή. Είναι ο θεατής και αυτό που βλέπει. Τίποτα άλλο. Τι γίνεται όμως με το μέλλον αυτής της πράξης? Τι μένει μετά το θάνατό της, όταν αρχίζει να λιώνεται η θύμηση που λέει το ποιητικό ομιλούν όταν αναφέρεται στον Μύρη? Τι είναι αυτό που κρατά, όχι για λόγους υστεροφημίας, αλλά για τους αναγκαίους λόγους μιας συνέχειας, τι είναι αυτό που κρατά ζωντανό κάτι που έχει πεθάνει? Μία φωτογραφία? Ένα βίντεο? Όχι βέβαια. Αυτός που κρατά ζωντανό στον μέλλοντα χρόνο αυτό τον ταχύτατο θάνατο είναι μόνο ο κριτικός. Γι' αυτό υπάρχει. Είναι μια πολύ σπουδαία πράξη. Δυστυχώς όμως πολλοί από αυτούς πλέον αναλώνονται σε ηλίθια παιχνίδια του αγοραίου τμήματος της αγοράς. Είναι καλή να πάτε, είναι κακή να μην πάτε. Ανάλογα με τα συμφέροντα που μπορεί ο καθένας τους να θέλει να προστατέψει. Τη θλίψη. Ο κύριος Γεωργουσόπουλος ποτέ, και το επαναλαμβάνω, ποτέ δεν έχει περιπέσει σε αυτή την περιπέτεια. Και το τονίζω γιατί πολλές φορές έχει κατηγορηθεί για κάτι τέτοιο από κάποιους ανόητους της συντεχνίας με μια σχεδόν γκεμπελικού τύπου επανάληψη. Ο άφοβος θυμός του, ναι, θυμός ήταν, αλλά εκ του θείου η λέξη. Θυμώνω σημαίνει θυσιάζω θυσιαζόμενος. Και ένας θεός ξέρει πόσα πράγματα έχει θυσιάσει ο κύριος Γεωργουσόπουλος. Ο θυμός λοιπόν και η αυστηρότητά του, προϊόν της σχέσης του με το γνωστικό του αντικείμενο και της με την καλή έννοια εξ κατέντρα διατύπωσή της, αλλά και γιατί όχι, και με τη σκοπτική σχέση που είχε και έχει με την επιθετική γραφή. Θεωρεί άλλωστε το λιβελογράφημα λογοτεχνικό είδος. Στεναχωρούσε μεν κάποιες στιγμές, αλλά παράλληλα επέτρεπε στον καλλιτέχνη να βλέπει μέσω του κειμένου του το μέλλον της πράξης του. Έβλεπες μέσα από την κριτική του να φωταγωγείται μία πράξη σου, που λόγω της φύσης της ανήκε πλέον στο παρελθόν, έβλεπες να φωταγωγείται στο αύριο. Ο κριτικός λόγος του κυρίου Γεωργουσόπουλου αξίωνε τη θεατρική πράξη ενός καλλιτέχνη, ακόμη κι αν προς στιγμήν ο καλλιτέχνης στεναχωριόταν. Εξιδίας πείρας ομιλώ.
Διαβάζεις μία κριτική του κυρίου Γερουσόπουλου και καταρχάς δεν ένιωθες όταν τη διάβαζες πως συμπτωματικά και τυχαία ίσως η σκηνή. Τώρα διαβάζεις κάποιες κριτικές και ανατριχιάζεις με την αγραμματοσύνη η οποία αναπτύσσεται εφθαρσός μέσα στο κείμενο. Με ένα θάρρος δε ανέτιο. Ανατριχιάζεις με αυτή την αμήχανη λόγω άγνοιας αλαλία, με αυτήν την, όπως την έχω τη χαρακτηρίζω, σύγχρονη ξεπέτα των επιθετικοπροσδιορισμών. Διαβασμένος ο τάδε, επαρκής ο Δίνα, μελετηρός ένας άλλος και ούτω καθεξής. Να γιατί πιστεύω πως ο τρόπος γραφής της κριτικής του κυρίου Γεωργουσόπουλου έχει ανάγκη συνέχειας. Καταρχάς ο κύριος Γεωργουσόπουλος ποτέ δεν απαξίωσε, όσο και αν πιεζόταν από τον αρχισυντάκτη για τον αριθμό των λέξεων, δεν απαξίωσε την τέχνη του ηθοποιού. Ποτέ. Γιατί ο κύριος Γεωργουσόπουλος είναι από τους ελάχιστους εκείνους που μπορούν να διατηρήσουν στη μνήμη όχι μόνο την αξία ενός υποκριτή, αλλά την ίδια την αξία της υποκριτικής. Περί μνήμης λοιπόν ο λόγος. Έρχεται όμως ο ίδιος ο κύριος Γερουσόπουλος και διαπιστώνει πως αν και οι Έλληνες διανοούμενοι, λέει, από την εκπαιδευτική τους παλαιότερα εμπειρία είχαν κάποια γνώση της ιστορικής συνέχειας και συνοχής, άρα και ιστορική μνήμη, η διανοουμενίστικη μόδα που τίνει να καταστεί τρομοκρατία στις μέρες μας απαιτεί ένα είδος λήθης κατηρώνευσης, υπονόμευσης και αμφισβήτευσης για ό,τι είναι σχετικό με την ιστορία και τη μνήμη. Και όσοι ακόμη είχαν λόγους να θυμούνται, πνίγουν ό,τι ξεμητήσει για να μην τους πάρει το ποτάμι της μεταμοντέρνας αμνήμονος κυτσαρίας. Ναι. Κατανοητό το συμπέρασμα. Κατανοητή η θλίψη, κατανοητή και η συναισθηματική κόπωση. Όμως εδώ τα πράγματα πλέον είναι τραγικά, κύριε Γερουσόπουλε. Και απόλυτα δικαιολογημένη συναισθηματική μας κούραση όλων μας φαντάζει δυστυχώς για τις αντοχές μας πολυτέλεια. Ξέρετε, κύριε Γερουσόπουλε, πως στο θεατρικό τοπίο εδώ και αρκετόν καιρό έχει εμφανιστεί μια διάθεση σχεδόν εκδικητική προς ό,τι θεωρείται οργανωμένο κείμενο. Ξέρετε, κύριε Γερουσόπουλε, πως είναι εμφανής πλέον μια εχθρότητα που γεννά κάθε έννοια που εμπεριέχει ψήγματα ιδέας κάποιας τάξης, οργάνωσης και πειθαρχίας, παρόλη τη συγγένεια που υπάρχει μεταξύ των λέξεων τάξη και τέχνη. Ξέρετε πως έχει εμφανιστεί μια σχεδόν μανιοκαταθλιπτική απελευθέρωση των πάντων. Δυστυχώς έχει παρερμηνευθεί εντελώς η φράση του Αντόρνο «Καθήκον της τέχνης είναι να φέρει το χάος στην τάξη της εποχής». Και αντί γι' αυτό βλέπουμε μια πεδαριώδη χαοτική κατάσταση στο ίδιο το καλλιτεχνικό έργο, ενώ η εποχή μας μια χαρά κρατά την τάξη της. Ξέρετε και βλέπετε, κύριε Γερουσόπουλε, πως ζούμε μια εποχή που όλο και πιο πολύ ακούγεται η κραυγή, όχι μουνχικά, αλλά σχεδόν γηπεδικά, ο συγγραφέας είναι νεκρός. Έτσι δημιουργείται μια καινούργια θεατρική πραγματικότητα, πλήρης αυτονομία της θεατρικής παράστασης από ένα ήδη υπάρχον θεατρικό κείμενο. Η μονόδρομη στροφή στο περίφημο θέατρο της επινόησης, Devised Theater, ένα είδος που στηρίζεται στην κατάργηση της υποτιθέμενης παντοδυναμίας του θεατρικού συγγραφέα, παρουσιάζοντας ως αποτέλεσμα της θεατρικής παράστασης ένα προϊόν αυτοσχεδιασμών της θεατρικής ομάδας, εδράζεται βεβαίως, πέρα από την ιστορική της απαρχή στο χώρο της Comedia dell'Arte, στον Κροτόφσκι, τον Μπρουκ, την Μνουσκίν και την πιο σύγχρονη ομάδα του Theatre de Complicité. Ο κίνδυνος όμως αυτού του μονόδρομου είναι εμφανής. Οι νέοι καλλιτέχνες κινδυνεύουν να χάσουν εντελώς τη σχέση τους με τα κείμενα του παρελθόντος. Τους έχουν πείσει πως είναι πλέον αδιάφορα. Νομίζουν ή πως δεν αξίζουν άλλης αποκωδικοποίησης ή πως έχουν όλα ερμηνευτεί και πως έχουν όλα υποθεί. Είναι έτσι? Όχι βέβαια. Άπειρες φορές σας έχω ακούσει να λέτε πως η κάθε γενιά έχει ανάγκη τη δική της μετάφραση, τη δική της ερμηνεία. Γιατί πολύ σωστά πιστεύετε κι εσείς πως η ερμηνεία αυτών των κειμένων είναι αέναη, όπως κάθε ερμηνεία, μιας και κάθε φορά επηρεάζεται από την κρίση του παρόντος. Μία ζωή ερμηνέων ερμηνείς θα είμαστε. Και αυτή η συνεχής ερμηνεία είναι ο αναγκαίος δεσμός μας με το παρελθόν. Τώρα είναι όσο δεν γίνεται πιο αναγκαία η υπενθύμηση
πως ό,τι καινούριο εμφανίζεται γεννιέται από κάτι παλαιότερο, πως η ερμηνεία των κειμένων δεν έχει τελειώσει γιατί εκφύσεως η κάθε ερμηνεία είναι παροντική και από μόνη της είναι μια νέα συγγραφή, πως όσο και αν απομακρυνόμαστε από τα κείμενα, τόσο πιο πολύ οφείλουμε να βασιζόμαστε σε αυτά και πως οι πρωτομάστορες του θεάτρου της επινόησης του 20ου τουλάχιστον αιώνα βασιζόντουσαν στην τέλεια γνώση των κειμένων αυτών. Στο κάτω-κάτω της γραφής, ας μην ξεχνούν πως το ρήμα «to devise», αφού το αγαπούν τόσο πολύ, εκτός από «επινοώ», σημαίνει και «κληροδοτώ». Μία συνέχεια που πολλοί από τους νέους μας καλλιτέχνες ξεχνούν. Ποιος μπορεί να τους θυμίζει αυτό διαρκώς? Εσύ. Εσύ, Κώστα. Μόνον εσύ. Και αυτή είναι η αιτία της παρουσίας μου εδώ. Να σου πω όσο πιο δυνατά γίνεται και όσο πιο δημόσια, θύμωσε ξανά. Έχουμε ανάγκη το θυμό σου. Ψιθύρισε άλλη μία φορά τη φράση «τι εξαιρέσει εμού» και ας μην την ακούσουν, θα τη δουν στις πράξεις σου, θα τη διαβάσουν στην αυστηρότητά σου. Δεν γράφεται η ιστορία στο Facebook και στο Twitter, όσο και αν μας βομβαρδίζει λογοδιάρια εκεί. Τώρα έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη το θυμωμένο λόγο σου. Το τώρα σου έχουμε ανάγκη. Σε αυτό το τώρα ανήκεις. Ένα τώρα που έχει άμεση σχέση με το παρελθόν. Ανέκαθεν η κριτική σου ματιά μου θύμιζε τον νέο άγγελο του Πάουλ Κλέε, τον κατά Μπένγιαμιν Άγγελους Νόβους, αυτόν τον πίνακα που παριστάνει έναν άγγελο που περπατά με θάρρος στο μέλλον, κοιτώντας διαρκώς το παρελθόν. Με λίγα λόγια, επανάφερε το μύρι. Τον έχουμε ανάγκη. Δείξε ξανά με έντονο τρόπο τη δυσαρέσκειά σου για το συνεχές σου λάτσο μέσα σε αυτό το σεράπιο. Έχουν μπερδέψει τα μέρη αυτοί. Δεν βρίσκονται σε εκείνο της Αλεξάνδρειας. Έχουν χαθεί σε εκείνο τη Σακάρα. Μες στις σύραγγές του χαμένοι βολοδέρνουν. Θύμωσε ξανά λοιπόν και βγάλ τους από εκεί. Ή τουλάχιστον βοήθησε να μην τους ακολουθούν οι νεότεροι. Αυτή είναι η προτροπή μου και αυτή η αιτία της παρουσίας μου εδώ. Γιατί την ευγνωμοσύνη μου για το ότι με θεωρείς φίλο σου μπορώ να την εκφράσω και ιδιαιτέρως. Σε ευχαριστώ και σας ευχαριστώ. Είναι σημαντικό να γίνεται μια αναφορά στον Γκρέκο. Όταν ο Γκρέκο δεν ζούσε όταν το έκανε ο Καζαντζάκης, ενώ τώρα αυτή η αναφορά γίνεται όταν ο Κώστας Γερουσόπουλος ζει. Δεν ήταν τυχαίο που ξεκινήσαμε από το Γιώργο Μαναβασίτη, από το κομμάτι μελοποιημένη ποίηση, πήγαμε στο κομμάτι το θεατρικό, που είναι μεγάλο κεφάλαιο του Κώστα Γερουσόπουλου, και τώρα θα πάμε σε ένα άλλο μεγάλο κομμάτι που είναι ο χειρισμός της γλώσσας και ποιος θα ήταν ο πιο κατάλληλος, ο δάσκαλος της γλώσσας, ο Γιώργος Μπαμπινιώτης. Ευχαριστώ. Και όχι μόνο ο χειρισμός της γλώσσας, γιατί αυτό θα ήταν μια μονοδιάστατη θεώρηση του Κώστα Γερουσόπουλου, που κινείται σε πολλά επίπεδα, όπως θα προσπαθήσω να πω. Το να πω λοιπόν ότι ο Κώστας Γερουσόπουλος είναι μια πολυσχηδής προσωπικότητα θα ήταν για ένα τέτοιο ακροατήριο ιονή κοινοτοπία. Θα προχωρήσω ένα βήμα παραπάνω για να πω ότι ο Κώστας Γερουσόπουλος είναι στη δική μου αντίληψη μια προσωπικότητα αναγεννησιακού τύπου. Ο τύπος του βαθιά καλλιεργημένου ανθρώπου, του κατά κυριολεξίαν διανοουμένου, δεν λέω διανοούμενου, θέλω τη μετοχή με όλη την ενεργητικότητά της να αναδύεται, γι' αυτό λέω διανοουμένου, του ανθρώπου που αγαπάει ό,τι έχει σχέση με το πνεύμα, με τη ζωή, με τον άνθρωπο πάνω απ' όλα. Το γνωστό αξίωμα του Τερέντιου, σε μια εποχή που πάνε να καταργηθούν τα λατινικά, «Homo sum humani nihil ame alienum puto»,
Είμαι άνθρωπος, τίποτε από τα ανθρώπινα δεν θεωρώ ξένο για μένα, χαρακτηρίζει κατ' εξοχήν τον Κώστα Γιουρουσόπουλο. Έτσι, ψάχνοντας να βρω την ιδιαίτερη ταυτότητά του, επί 30ετία και πλέον φίλου Κώστα Γιουρουσόπουλου, έχω δυσκολία να τον ταυτίσω με μία και μόνη ιδιότητα. Να τον πω φιλόλογο που είναι μεγάλος φιλόλογος, να τον πω δάσκαλο που διέπρεψε στην εκπαίδευση, να τον πω θεατρολόγο στον χώρο της κριτικής, θεατρολόγο στον χώρο της μελέτης και της διδασκαλίας του θεάτρου, να τον πω μεταφραστή, έχει ένα τεράστιο μεταφραστικό έργο, να τον πω δοκιμιογράφο, να παραλείψω ότι είναι ποιητής, γεγονός για το οποίο είμαστε εδώ σήμερα. Μέσα στην αμηχανία μου θα σταθώ σε ένα κατηγόρημα που θα τα εκάλυπτε όλα αυτά σε κάποιο βαθμό. Στο κατηγόρημα του διανοουμένου. Μια κατεξοχήν μορφή διανοουμένου Έλληνα στο νεότερο ελληνισμό και όχι απλώς στην εποχή μας, είναι ο τιμόμενος απόψε Κώστας Γιουρουσόπουλος. Ακόμη είναι ο διανοούμενος που ενσαρκώνει την έννοια του βιβλίου και ως μανιώδης αναγνώστης και ως συγγραφέας πλήθους βιβλίων, γενικά ως λάτρης του βιβλίου. Δικαίως οι οργανωτές του 47ου Φεστιβάλ του Βιβλίου τον τιμούν σήμερα. Κύριο χαρακτηριστικό του, εγώ θα το ξεχώριζα, είναι το δημιουργικό μυαλό του, που τον διακρίνει και τον διαφοροποιεί, πώς να το κάνουμε, και διαφοροποιεί, είναι αυτό που διαφοροποιεί τους ανθρώπους. Ένα μυαλό που γεννά ιδέες, με πρωτοτυπία, με σύλληψη, περνάω τώρα σε ένα δεύτερο χαρακτηριστικό, με σύλληψη της βαθύτερης ουσίας των πραγμάτων και αυτού που κάθε φορά είναι κέριο και το οποίο δυστυχώς ούτε εύκολο είναι, ούτε πολύ συχνό στους γράφοντες. Τον Κώστα Γιουρουσόπουλο τον ξέρουμε όλοι ιδιαίτερα από τα κείμενά του που αναφέρονται στην θεατρική κριτική. Και γνωρίζουμε καλά όλοι ότι για να ασκήσεις κριτική σε μια θεατρική παράσταση, σε ένα θεατρικό έργο, πρέπει πρώτα-πρώτα να έχεις μια βαθιά και ευρύτατη γνώση και μια εκλεπτισμένη και διεισδυτική κρίση. Εν συνεχεία να έχεις τη δύναμη της ανάλυσης για να μπορέσεις να περάσεις στην σύγκριση, γιατί κάθε κρίση είναι σύγκριση, και να καταλήξεις στην αξιολόγηση, χωρίς απλώς να λες ότι μου αρέσει κάτι ή δεν μου αρέσει κλπ. Να μπορείς να επιχειρηματολογείς πιστικά, γιατί κάτι είναι έτσι ή θα έπρεπε να είναι αλλιώς. Και τέλος, να ξεκινάς πάντοτε με καλοπροαίρετη διάθεση να βρεις σε μια παράσταση την καλή της πλευρά, αυτό που προσφέρει. Όλα αυτά και πολλά άλλα που δεν είμαι εις θέσεως μη ειδικός να επισημάνω και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής, γιατί άκουσα τον Γιώργο τον Κιμούλη απόψε σε μία ανάλυση πραγματικά έξοχη και απολύτως διδακτική για την λειτουργία του Κώστα Γιουρουσόπουλου στην κριτική του θεάτρου. Μόνο ένας φτασμένος ηθοποιός, καλλιτέχνης, σκεπτόμενος, ερμηνευτής θα μπορούσε να κάνει αυτή την ανάλυση και είμαστε τυχεροί που την ακούσαμε. Λέω λοιπόν ότι όλα αυτά και όσα επισημάνθηκαν διακρίνουν την κριτική του Κώστα Γιουρουσόπουλου έτσι που τα κείμενά του να διαβάζονται, λέω αυτό το ρήμα και το εννοώ, δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι όταν γράφεις ένα κείμενο διαβάζεται. Να διαβάζονται, να τα καταλαβαίνουμε, σημαντικό και αυτό και ούτε αυτονόητο, και κατά κανόνα να μαθαίνουμε να διδασκόμαστε. Θα πρέπει όμως ως γλωσσολόγος, το περιμένετε, να σταθώ και στη σχέση του Γιουρουσόπουλου με τη γλώσσα. Θεωρώ ότι ο Κώστας Γιουρουσόπουλος είναι ένας από τους μεγάλους
μάστορες της ελληνικής γλώσσας. Όχι μόνο γιατί ξέρει διαχρονικά την ελληνική γλώσσα, τον αρχαίο λόγο, τον μεσαιωνικό λόγο, τη γλώσσα των ιερών κειμένων, τη γλώσσα του θεάτρου κατεξοχήν, αλλά γιατί και ο ίδιος δημιουργεί γλωσσικά. Η ποίησή του είναι δημιουργία και εξίσου δημιουργία είναι οι μεταφράσεις του. Ξέρουμε όλοι καλά τι είναι να αναμετρηθείς με το αρχαίο κείμενο. Τι σημαίνει να έχεις απέναντί σου τον Εσχύλο ή τον Ευρυπίδη ή τον Σοφοκλή ή τον Αριστοφάνη. Τι είναι να αναμετρηθείς με τη γλώσσα, με τα νοήματα, όπου νοήματα χωρίς γλώσσα δεν υπάρχουν, και να ανεβάζεις και να κρατάς ψηλά το κείμενο. Και από την άλλη, να έχεις την έγνοια να μπορεί να παιχτεί το κείμενο και να ανεβαστεί στο θέατρο, το οποίο σημαίνει να κάνεις θεμητές, εύστοχες παρεμβάσεις. Με δέος στέκεται κανείς απέναντι στις 33 και πλέον, αν δεν κάνω λάθος, θεατρικές μεταφράσεις από αρχαία κείμενα, επίτευγμα που δεν έχουν να επιδείξουν πολύ. Η γλώσσα των κειμένων του Κώστα Γεωργουσόπουλου είναι μία πράξη και ένα πρότυπο γλωσσικής ελευθερίας. Ο Γεωργουσόπουλος, όπως όλοι οι μεγάλοι μας ποιητές, στοχαστές και άνθρωποι του δημιουργικού λόγου, αντλεί και αξιοποιεί λέξεις από όλη τη γλωσσική μας παράδοση, αρχαία και νέα. Έτσι, μέσα στα εξαιρετικά κείμενά του, γραμμένα πάντα στη δημοτική μας γλώσσα, θα δεις να αναδύονται αρχαίες, αρχαιοποινείς και λόγιες λέξεις, όχι για γλωσσική επίδειξη, δεν το χρειάζεται αυτό ο Γεωργουσόπουλος, αλλά λειτουργικά ενταγμένες, ώστε να καλύπτουν ουσιαστικές και ουσιώδεις εκφραστικές ανάγκες με λεπτές σημασιολογικές και υφολογικές αποχρώσεις. Όλα αυτά στον Κώστα Γεωργουσόπουλο και γενικότερα στους πρικισμένους ανθρώπους γίνονται βεβαίως εκ περιουσίας. Δεν είναι απλώς κάποια διαβάσματα. Είναι απάβγασμα όλων αυτών που έχει αφομοιώσει μέσα του από μιας ζωής επαφή με κείμενα τα οποία μελετά, σε συνδυασμό και με μια ζωή κείμενα που παράγει, που δημιουργεί. Γιατί και το κείμενο θέλει άσκηση. Δεν μπορείς εύκολα και γρήγορα να παραγάγεις ένα καλό κείμενο. Πρέπει να αναμετριέσαι συνεχώς με κάθε απαιτητικό κείμενο μέχρι να φτάσεις να σε εκπροσωπεί σε κάποιον ικανοποιητικό βαθμό. Αλλά όπως είπα και προηγουμένως, ο Κώστας Γεωργουσόπουλος είναι πάνω απ' όλα διανοούμενος. Και αν κάτι χαρακτηρίζει τον διανοούμενο πέρα από τον στοχασμό, τη σκέψη, τη σύλληψη, τη διευρυμένη αντίληψη και την επίλυση προβλημάτων, είναι η παρησία. Ο Γιώργος Οκυμούλης το χαρακτήρισε θυμό, έναν δημιουργικό θυμό. Εγώ θα μείνω σε έναν πιο κλασικό όρο, το να λες όλα, το πανρησία, έχει λοιπόν αυτή την παρησία. Το να λες τα πράγματα με το όνομά τους, με το όνομά τους και να μην φοβάσαι τι θα χάσεις από αυτό που γράφεις. Ο Κώστας Γεωργουσόπουλος έχει τη δύναμη της παρησίας, ώστε να πει τη γνώμη του όχι μόνο στη θεατρική κριτική, αλλά και σε θέματα πολιτισμού, σε θέματα κατεξοχήν πνευματικά, όχι σπάνια και σε θέματα πολιτικά. Και κάτι ακόμη κέριο για μένα. Δεν ξεκινάει ποτέ να επικρίνει κάτι και να σταθεί στην επίκριση. Πάντοτε έχει θέση και πρόταση. Και αυτό είναι το σημαντικό για έναν πνευματικό άντρα. Το να πω ότι η φυσιογνωμία του Κώστα Γεωργουσόπουλου είναι η φυσιογνωμία ενός θεατράνθρωπου, θα ήταν πάλι μια απλή κοινοτοπία. Γιατί αυτό είναι μια πραγματικότητα που την βιώνουμε όλοι. Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι ο Γεωργουσόπουλος έχει συμβάλει καθοριστικά στο να αναδειχθεί το νεοελληνικό θέατρο. Όχι μόνο με την κριτική του,
όχι μόνο με τα κείμενά του, τα βιβλία, τα άρθρα, τα δημοσιεύματά του εν γέννη, όχι μόνο με τις δημόσιες ομιλίες του, διαλέξεις, τηλεοπτικές εκπομπές, αλλά με όλη τη διδασκαλία του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και σε άλλα βήματα όπως το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της ΤΟΑΣ του Βιβλίου. Επ' ευκαιρία, αυτό το διάστημα, θα διδάξει 5 έργα του Άρθουρ Μίλλερ, επιμένοντας το κάθε ένα από αυτά με το χάρισμα της ανάλυσης που έχει ο Κώστας. Και αυτό δεν είναι καθόλου λίγο. Το θέατρο είναι μια σημαντική διάσταση του νέου ελληνισμού, που όποιος θέλει να μπει σε αυτό το χώρο πρέπει να έχει και τις ανάλογες δυνάμεις. Γιατί αλλιώς εκθέτων εκτίθεται. Και ο Κώστας Γεωργουσόπουλος κράτησε αυτό το λειτουργήμα ψηλά και βοήθησε καθοριστικά το νεοελληνικό θέατρο. Και δεν ήταν τυχαίο που μετά τη θητεία του στον Δημήτρη Ροντήρη δούλεψε με τον Γκουν, δούλεψε με τον Σπύρο Ευαγγελάτο. Δεν είναι τυχαία η θητεία του στο Εθνικό, η θητεία του στη Λυρική, όπως δεν είναι τυχαίο ότι πολλές σημαντικές προσπάθειες του θεάτρου έχουν μια στήριξη, μια συμβολή, μια όθηση, μια βοήθεια από τον Γεωργουσόπουλο. Θυμίζω το Θεατρικό Μουσείο, έστω και τραυματικό αποδειχθέν για τον Κώστα, δικάζεται και καταδικάζεται για αυτά που έχει προσφέρει με το Θεατρικό Μουσείο του. Θυμίζω τους δεσμούς του, το Κέντρο Έρευνας και Πρακτικών Εφαρμογών του Αρχαίου Δράματος, για να μείνω σε αυτά. Θα τελειώσω με μια επισήμανση ζωής. Ο Κώστας Γεωργουσόπουλος ευτύχησε να διανύσει μεγάλο μέρος της ζωής του με μια αξέχαστη, εξίσου πρικισμένη σύζυγο, με ξεχωριστή πνευματική παρουσία, την Αυσικά Μαργαρή. Με παρησία και η ίδια, με παιδεία, με αγάπη για αυτό που έκανε και κάνει ο Κώστας. Τονίζω αυτή τη συμπαράσταση της Ναυσικάς, γιατί όποιος έχει δημόσιο λόγο, όποιος αρθρώνει κριτικό λόγο με παρησία, περνάει και δύσκολες ώρες. Και εκεί δίπλα του, το γνωρίζουμε όλοι οι φίλοι του, ήταν πάντοτε η Ναυσικά. Κυρίες και κύριοι, αφού ευχαριστήσω τους οργανωτές που μου έδωσαν τη σημερινή ευκαιρία να μιλήσω για τον Κώστα Γεωργουσόπουλο, δεν έχω τίποτα άλλο παρά να ευχηθώ στο φίλο Κώστα να έχει για πολλά ακόμη χρόνια την πνευματική εγρήγορση, την πνευματική ποιότητα, τη γενναιότητα του λόγου του και κυρίως τη σπάνια δημιουργική του δύναμη. Τον χρειαζόμαστε και το εννοώ. Σας ευχαριστώ. Ναι, συγγνώμη. Ευχαριστούμε και το δάσκαλο Μπαμπινιώτη και μιας και μιλήσαμε για γλώσσα, να πω κάτι χαριτωμένο. Κάνουμε πολλές τηλεοπτικές εκπομπές με τον Κώστα, σαν ομιλητή, και κάποια στιγμή μου λέει, κάποιοι πουλάνε ντομάτες και πληρώνονται, κάποιοι πουλάνε πατάτες και πληρώνονται, κάποιοι πουλάνε παλιοσίδρα και πληρώνονται όταν μιλάνε. Εγώ που πουλάω απαρέμφατα, γιατί δεν πληρώνομαι? Το είπα αυτό για να περάσουμε στο επόμενο, στο τρίτο στάδιο της βραδιάς, που είναι το επεισόδιο που θα δούμε από μια τηλεοπτική σειρά που είχαμε κάνει εγώ και ο Αντώνης ο Κόκκινος πριν το 90 περίπου, από το 89 τέλος πάντων μέχρι το 92-93, που λέγονται «Η περιπέτεια ενός ποίηματος». Περάσανε όλοι οι συνθέτες μας και όλοι οι μεγάλοι ποιητές μας που τότε ζούσανε. Με το Μίκη είχαμε κάνει 30 επεισόδια, με το Χατζηδάκη, με το Μαρκόπουλο. Ο Μαρκόπουλος ήταν ο μόνος ο οποίος δεν κάναμε, γιατί θέλαμε να κάνουμε το Γεωργουσόπουλο, αλλά μιλάγαμε άλλη γλώσσα. Δεν καταφέραμε να το κάνουμε. Αυτά που έκανε ο Κώστας με την Καραΐδρου μας φάνηκε λίγο μεγάλη παραγωγή. Τελικά κάναμε ένα με τον Γιάννη το Σπανό, τις αποδημίες, με την Κέτη Χωματά κτλ. Το είχα συνοθετήσει εγώ. Δεν τον θεωρώ
από τα καλύτερα. Όμως υπάρχει ένα άλλο που λέγεται πολλαπλές αποδημίες και από εκεί περνάνε πάρα πολλοί ποιητές, πάρα πολλοί συνθέτες και τους σχολιάζει ο Κώστας. Τώρα θα πω πάλι ένα ακόμη χαριτωμένο, ότι όταν του είπα ότι θα κάνουμε αυτό, μου λέει ναι, να σου πω τους ποιητές. Θα μου τους πεις εκείνη την ώρα. Όταν έτσι στο γύρισμα και στείναμε τα φώτα και του βάζανε λίγη πούδρα, λέω να σου πω τους ποιητές, όχι, θα μου τους λες έναν έναν. Τα έλεγα εγώ για να προετοιμαστεί κάπως. Και θα μου λες και τι χρόνο θέλεις. Και ξεκινάμε. Και όταν στείνεται η κάμερα και πάνε να πούμε μοτέρ, λέω Άγγελος Κυλιανός, ένα λεπτό. Ξεκινάει, μιλάει. Στα 60 δευτερόλεπτα επάνω, stop. Έχει πει τα πάντα για τον Σκελιανό. Όλοι έχουν μείνει και λένε, μα είναι δυνατόν, 60 δευτερόλεπτα. Τον επόμενο μου λένε, πες το 57, να δούμε τι θα κάνει. Και του λέω, Τάκης Σινόπουλος, 57. Μετράνε. Στα 57 τα έχει πει όλα για τον Τάκη Σινόπουλο και λέει, stop. Έχουν πάθει όλη την πλάκα τους. Και λένε, στον επόμενο πες το 63. Και του λέω, Άρης Αλεξάνδρου, 63. Στα 63 τα έχει πει όλα για τον Άρη Αλεξάνδρου. Κέριος λόγος. Διάλεξα να δείτε αυτό. Σε 20.000 ώρες φίλου, 350.000 φωτογραφίες, 150.000 ώρες βίντεο, 130.000 μαγνητοτενίες ραδιοφώνου, 100.000 δίσκοι βινιλίου, 15.000 παρτιτούρες έντυπες και χειρόγραφες. Σπάνια μουσιακά εκθέματα για την εξέλιξη της ραδιοτηλεοπτικής τεχνολογίας. Ένας ανεκτήμητος θησαυρός, κομμάτι της ιστορίας και του πολιτισμού του τόπου μας. Στόχος μας, να τον διαφυλάξουμε, να τον αναδείξουμε και να τον προσφέρουμε εκεί όπου ανήκει, στον Έλληνα πολίτη. Η θάλασσα, ποιος θα μπορέσει να την εξαντλήσει. Λαέ των Αθηνών! Με τη συνδρομή ειδικών επιστημόνων, ιστορικών, τεκμηριωτών, εξειδικευμένων τεχνικών και μιας υπερσύγχρονης υλικοτεχνικής υποδομής, αποθηκεύουμε και συντηρούμε. Αποκαθιστούμε από τη φθορά του χρόνου. Ψηφιοποιούμε, τεκμηριώνουμε και διαχέουμε στην κοινωνία το πλουσιότερο οπτικοακουστικό αρχείο της Ελλάδας. Μουσείο και αρχείο της ΕΡΤ. Η ραδιοτηλεοπτική μας κληρονομιά στη διάθεση των πολιτών. Πολεύονται κάτω από
ξένα βήματα. Αυτά τα πρόσωπα δεν βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο. Αυτές οι καρδιές δεν βολεύονται παρά μόνο στον δίκιο. Ετούτο το τοπίο είναι σκληρό σαν τη σιωπή. Κρύβει στο κόρφο του τα πυρωμένα του λιθάρια. Κρύβει στο φως τις ορφανές ελιές του και τα πέλια του. Δεν υπάρχει νερό, μονάχα φως. Κι όχι αυτά πάτες προπαντός. Το πολύ πολύ να τους εκλάβεις σαν δύο θαμπούς προβολής μες στην ομίχλη. Σαν ένα δελτάριο σε φίλους που λείπουν με τη μοναδική λέξη «ζω». Γιατί, όπως πολύ σωστά είπε κάποτε και ο φίλος μου ο Τίτος, κανένα στίχος σήμερα δεν κινητοποιεί τις μάζες. Κανένα στίχος σήμερα δεν ανατρέπει καθεστώτα. Έστω. Ανάπηρος, δείξε τα χέρια σου. Κρίνε για να κρυθείς. Ο Μανώλης Αναγνωστάκης είναι ο ποιητής ο οποίος σάρκωσε στην ποιησή του κατά τρόπο λιτό, θα λέει κανένας ομό και άμεσο, όλη την εμπειρία, την εμφυλιακή και την εμπειρία της χαμένης γενιάς. Η συνάντησή του με τον Μίκη Θεοδωράκη ήταν μια συνάντηση δύο ανθρώπων οι οποίοι ο ένας από τη μεριά του στίχου και ο άλλος από τη μεριά της μουσικής θέλησαν αυτήν την εμπειρία να την μνημειώσουν. Θα μείνω κι εγώ μαζί σας μες στη βάρκα. Ύστερα απ' το φρικτό ναυάγιο και το χαμό. Το πλοίο βουλιάζει τώρα μακριά. Πού πήγαν οι άλλες βάρκες, ποιοι γλιτώσαν? Εμείς θα βρούμε κάποτε μια ξέρα, ένα νησί ερημικό. Ξέρεις το 59, έτσι θα έλεγα, όχι